να εκμηδενήσουν τις διαρροές αλλά και τις κλοπές νερού εντός των τυχών του Ηρακλείου φιλοδοξούν η ΔΕΙΑΗ και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε σύμπραξη με το Πολυτεχνείο, το οποίο εγκαθιστά στην περιοχή ευφυές σύστημα εντοπισμού απώλειας νερού από το δίκτυο. Εντοπίζει τις διαρροές, μπορεί να τις προλαμβάνει, να τις διορθώσει και αυτό φυσικά έχει σαν μεγαλύτερο αντίκτυπο και την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και φυσικά αντίκτυπο θετικό στους πολίτες οι οποίοι θα έχουν και καλύτερη ποιότητα νερού. 5.600 ψηφιακά υδρόμετρα και σύστημα τηλεμετρίας θα εξασφαλίσουν εξοικονόμηση πόρων αλλά και του πολύτιμου υδάτινου δυναμικού από το οποίο δεν πρέπει πλέον να χάνεται ούτε σταγόνα. Τοποθέτηση και ανάπτυξη αυτού του συστήματος τηλεμετρίας, αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα λύσουν χρόνια ζητήματα που απασχολούν την επιχείρηση εδώ στο Ηράκλειο. Θα μπορούμε κάθε στιγμή να ελέγχουμε τι γίνεται σε κάθε υδρόμετρο, αν έχουμε μεγάλη διαρροή, αν έχουμε του διαμερίσματος διαρροή, γιατί έτσι θα μπορούμε να το ελέγχουμε, καθώς και την τηλεμετρία που θα υπάρχει, σε ποιο σημείο γίνεται η διαρροή. Η ΔΕΙΑΗ θα έχει με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να εντοπίζει τις διαρροές σε πραγματικό χρόνο. Το Smart Leak, το οποίο θα εγκατασταθεί σε σπίτια και επιχειρήσεις, καλύπτει την κατανάλωση πληθυσμού 10.000 κατοίκων. Ονομάζεται Smart Leak, αυτή είναι το ακρονίμιο το οποίο έχουμε δώσει. Smart από την λέξη έξυπνος και leak έχει να κάνει με τις διαρροές, τις οποίες υφίστανται όλα τα δίκτυα. Το ευφυές σύστημα εντοπισμού των διαρροών θα ανοίξει το δρόμο ώστε να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και το κόστος της κατανάλωσης, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ένα νέο κεφάλαιο στην καταγραφή, στην κατανάλωση και ενδεχόμενα στην τιμολόγηση του νερού που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον πολίτη. Μαζί με την τοποθέτηση των υδρομέτρων, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα δομήσει λογισμικό το οποίο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας θα προσφέρει μελλοντικά στη ΔΕΙΑΗ τη δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του δικτύου. Θα τρέξουν πρακτικά το κομμάτι της ψηφιακής υλοποίησης σε ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο θα αποτελέσει το ψηφιακό δίδυμο και την πραγματική απεικόνηση του δικτύου, με τη βοήθεια κάποιων χαρτών τοπογράφησης, τα οποία διαθέτει ΔΕΙΑΗ. Ήδη η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο εγκατάστασης 20.000 έξυπνων υδρομέτρων σε άλλες περιοχές, ώστε να καλυφθεί το 40-50% των παραχών με σύγχρονο εξοπλισμό. Θα αλλάξουμε περίπου 25.000-26.000 υδρόμετρα, περίπου το 40-50% των υδρομέτρων. Ξεκινήσαμε να την τοποθέτηση αυτών των υδρομέτρων από την περιοχή των Βασιλιών, που είναι μια προβληματική περιοχή, και να δούμε και σαν περιοχή πώς μπορούμε να εφαρμοστεί. Θα πάμε στην περιοχή του Σκαλανίου μετά και θα κατέβουμε και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είναι το εμβληματικό έργο, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε αυτά τα υδρόμετρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου Smart Leak ανέρχεται σε 1.450.000 ευρώ και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Απρίλιο του 2024.